τα οποία θα είναι εις βάρος των πολιτών, κύριε Φίλη, όπως για παράδειγμα, το ξέρετε όλοι εμείς οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, μισθωτός εγώ και οι συνταξιούχοι μας βλέπουν και οι μισθωτοί που μας βλέπουν, προπληρώνουμε το φόρο μας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είχαμε μια έκπτωση. 1,5%. Δηλαδή, 1,5%. Δηλαδή, η Μπάγια, ο Ντίνος, εγώ και όλοι οι μισθωτοί, αλλά και οι συνταξιούχοι που μας βλέπουν, τον Ιανουάριο του 2016 είχαμε παρακράτηση φόρου, τον Φεβρουάριο του 2016, τον Μάρτιο του 2016 και τον Ιούνιο του 2017 που κάναμε τη φορολογική μας δήλωση, είχαμε 1,5% έκπτωση, γιατί είχαμε προπληρώσει το φόρο μας 1,5 χρόνο πριν. Μας το καταργείτε. Τις ιατρικές δαπάνες που είχαμε 10% μείωση, την καταργείτε. Αυτό δεν είναι ένα ακόμα μέτρο εις βάρος και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, αυτών των ανθρώπων που το 1,5% αφαιρείται από την τσέπη τους ή το 10% για τις ιατρικές δαπάνες. Μόνο και μόνο για να έχουμε πλεόνασμα. Μόνο και μόνο για να πούμε ότι τα έσοδα πάνε καλά. Προφανώς. Είναι ένα μέτρο το οποίο... οριζόντιο είναι. Είναι ένα μέτρο το οποίο... Είναι ένα μέτρο οριζόντιο. Δεν λέει ότι η Μπάγια που παίρνει μικρότερο μισθό από μένα εξαιρείται και εγώ που παίρνω μεγαλύτερο μισθό από την Μπάγια θα πληρώνω, καταργείται για μένα. Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Είναι οριζόντιο. Από το πρώτο ευρώ. Κύριε Παπαδάκη, δεν πρέπει να κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν ορισμένα σκληρά μέτρα μπροστά μας. Λιγότερο σκληρά από το παρελθόν, αλλά σκληρά. Και αυτά δυστυχώς είναι αναγκαία για να πιαστούν τα πλεονάσματα του 3,5%. Την πρώτη χρονιά μπορεί να πιαστούν με μεγαλύτερη ευκολία. Μετά τα επόμενα χρόνια θα δούμε. Διότι συναντάται με την πορεία της ανάπτυξης, δηλαδή της εξόδου από την κρίση και της επιστροφής της χώρας στην ανάπτυξη. Θα περνάει αυτή η ανάπτυξη μέσα από την κοινωνία? Αυτό... Αν δεν περνάει αυτή η ανάπτυξη μέσα από την κοινωνία. Έχετε απόλυτο δίκιο, αυτό είναι το ερώτημα. Και προφανώς και τα αντίμετρα τα οποία έχει σχεδιάσει η ελληνική κυβέρνηση και έχει ανακοινώσει, που αφορούν την ανακούφιση με επιδόματα. Αντίμετρα με προϋποθέσεις όμως. Με προϋποθέσεις. Εάν πιαστεί το 3,5%. Βεβαίως, στο βαθμό που θα το υπερβεί. Στο βαθμό που θα το υπερβεί. Δηλαδή βεβαίως. Το υπερβάλλον θα είναι εκείνο. Ξέρουμε ότι είμαστε σε δύσκολη φάση. Εσείς είσαστε ειλικρινείς και είπατε. Δεν φτιάχνουμε τα επόμενα χρόνια, δεν το βλέπω. Υπάρχουν υπεραισιόδοξοι υπουργοί που λένε ότι θα τα πιάνουμε τα πλεονάσματα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ένα ή το άλλο. Τη δυσκολία. Αυτό έχει να κάνει να με δούμε. Τη ζωή μας όμως. Βεβαίως. Έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών. Είπα μια φράση. Έχει να κάνει με το πώς, σε ποιο βαθμό, με ποιο ρυθμό θα επιστρέψει η χώρα στην ανάπτυξη. Ναι, και σας λέει η αντιπολίτευση, χωρίς εγώ να παίρνω το μέρος της. Σας λέει η αντιπολίτευση ότι να μια επένδυση που θα έφερνε 70.000 θέσεις εργασίας, να μια επένδυση η οποία θα έφερνε ανάπτυξη. Απαντήσαμε... Και εσείς έχετε μείνει στο ΚΑΣ. Σας λέει. Ένα λεπτό. Αυτό λέει. Απαντήσαμε διεξοδικά. Οι θέσεις εργασίας είναι αναγκαίες. Βεβαίως. Και η ποιότητα εργασίας είναι αναγκαία. Διότι θέσεις εργασίας με 350 ευρώ δεν πείθει κανέναν ότι υπάρχει ανάπτυξη. Οι μισές θέσεις εργασίας αυτές είναι. Το ξέρω. 350 ευρώ. Άρα λοιπόν. Και είναι με τον ημερών σας. Άρα λοιπόν, όταν λέμε ότι θα έχουμε παιδί στον τουρισμό, για παράδειγμα, που είναι μια μεγάλη πηγή για την ελληνική οικονομία και εισοδημάτων, πρέπει να δούμε αυτές οι επενδύσεις έχουν ανάλογη ανάπτυξη στις θέσεις εργασίας και στην ποιότητα της εργασίας. Γι' αυτό να μην μιλάμε με συνθήματα. Και εμείς καμιά φορά μιλάμε με συνθήματα. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Μην το πιάσουμε αυτό. Να μιλάμε με ουσία. Γιατί όντως τα συνθήματά σας ήταν σωστά όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση. Μιλάγατε για παράδειγμα για ένα άδικο έμφυα. Μιλάγατε ότι τα διόδια τα οποία πληρώνουμε είναι υπερβολικά. Ναι. Ένας από εκείνους που σας πίστεψαν 47 μέρες ήταν στη φυλακή γιατί δεν πλήρωσε 7 διόδια. Έτσι, δηλαδή, δεν μιλάνε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου. Θα δείτε, θα πω τα ίδια πράγματα, θα πω τα ίδια πράγματα και στον κύριο Σταμάτη. Μπορεί ο κύριος Σταμάτης να μας πει ότι ο έμφυα σήμερα είναι ένας άδικος φόρος, αλλά όταν ήταν στην εξουσία μας λέγανε ότι είναι πιο δίκαιος. Κύριε Παπαδάκη. Και μάλιστα όταν έγινε παρατήρηση τον Ιούλιο από 2015. Την νεαρότερη της παρέας, εγώ κληρονόμησα ένα σπίτι, αλλά έχω μικρό μισθό και δεν μπορώ να πληρώνω έμφυα, τη είπανε πούλησέ το. Έτσι δεν σου είπανε, μην πει όνομα, ποιο το είπε. Εντάξει, στον αέρα το είπαν, οπότε. Κύριε Παπαδάκη, τον Ιούλιο του 2015, κάτω από συνθήκες γνωστές στον ελληνικό λαό, υπήρξε ένας εκβιασμός και μια επιβολή ενός σκληρού μνημονίου.
Κάναμε εκλογές. Δεν το περιμένω ότι έτσι θα είναι. Επαναλαμβάνω, κάναμε εκλογές. Δεν το περιμένω ότι έτσι θα είναι. Εσείς προσωπικά. Όχι, δεν το περιμένω. Και με την δημοσιογραφική δεν σας. Το περιμένω θα είναι. Πώς δεν το περιμένατε. Δεν περιμένουμε ότι η Ευρώπη. Δεν περιμένατε να σας πούνε καλώς τους. Ακούστε κάτι. Και ασκήσουν τώρα το τώρα λιμόνια. Πια γνωρίζουμε η Ευρώπη πώς ναι, συμπεριφέρεται και πώς θα συμπεριφέρεται. Κάτι άλλο από εσάς, αλλά βεβαίως και περίμενε και γι' αυτό κάναμε εκλογές το Σεπτέμβριο και λέμε αυτά τα πράγματα έχουμε. Αποφασίστε. Τώρα βρισκόμαστε στο τέλος ενός τούνελ. Μάλιστα. Αυτό βλέπουμε μπροστά μας. Θα έρθω στο τούνελ. Επιβεβαιωθεί. Θα το δούμε. Ναι, θα έρθω δεν σε έχουμε βεβαιότητες. Δυνατότητες έχουμε. Θα έρθω σε εσάς, και δεν είναι τυχαίο ότι οι προσωπικότητες που στο παρελθόν ήταν εναντίον της κυβέρνησης και στο εξωτερικό είναι αναγκασμένες να παραδεχθούν ότι υπάρχει μια πορεία ανάκαμψης. Ο Τάσεκ, για παράδειγμα. Και άλλοι. Ο οποίος σας είπε εκλογές το 19. Ήθελα να ξέρω τι θα λέγατε όμως. Εσείς προσωπικά που σας γνωρίζω, εξέρετε την εκτίμηση που σας έχω. Αν έλεγε ο Τάισεμπλουμ για παράδειγμα το 18 εκλογές, θα είχατε πέσει να τον φάτε. Όχι, και το 19 που λέει. Τώρα δεν τον φάει, βέβαια, η Νέα Δημοκρατία. Και το 19 που λέει, όπως κάτι. Το 19. Ένα λεπτό. Ο Ντάιζεμπλουμ, για τον οποίο δεν έχω κάποια εκτίμηση μεγάλη. Να τώρα ούτε είχα ούτε έχω. Και το βασικό, τώρα δεν άκουσε τίποτα. Και το βασικό τώρα δεν έχω εγώ, ο λαός του δεν έχει. Τον έστειλε σπίτι του, όπως ξέρετε, στις εκλογές τελευταίες. Ο Ντάιζεμπλουμ, λοιπόν, είπε κάτι το αυτονόητο. Να γίνουν εκλογές τέλος τετραετίας. Αυτό δεν είναι παρέμβαση. Σας άρεσε. Αν, όχι, αν έλεγε νωρίτερα θα ήταν το πρόβλημα. Είπε αυτό αυτονόητο. Εκλογές τότε λέει το Συντάγμα σας, τότε να κάνετε για λόγους που έχουν να κάνουν με την οικονομική πορεία. Δεν το τη λογική του Συντάγματος. Αλλά λέω. Να μην κάνετε νωρίτερα. Να μην κάνετε νωρίτερα. Δεν το είπε για να πειθαρχήσετε στο Σύνταγμα. Όχι, θέλω να πω. Γιατί αν είχε στο μυαλό το Τάιζεμπλουμ το ελληνικό Σύνταγμα, τα 2/3 των μνημονιακών δεσμεύσεων είναι αντισυνταγματικές. Ακούστε κάτι. Ο Ντάιζεμπλουμ φτιάχνει ένα success story για τον εαυτό του. Θα τελειώνει πολιτικά και λέει να λέω και αυτό για την Ελλάδα. Στη Νέα Δημοκρατία. Εάν ήταν διαφορετική ροή.